Εν Λέσβο αθλήσαντες υπεν Χριστού του Θεού, αυτήν υγιάσατε, τι των λείψανον ημών, ευρέσει μακάρι. Όθεν ημάς τιμώμεν, Ραφαήλ Θεοφόρε, αμασίν Νικολάον και Παρθένο Ειρήνη, ως θείους ημών προστάτας και πρέσβης προς Κύριο. Ο βίος και το μαρτύριο των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων και νεοφανών Αγίων, Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνη στον εν Λέσβο. Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη συγκαταλέγονται στην χωρία των νεοφανών Αγίων και μάλιστα εκείνων που μαρτύρησαν σχεδόν αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Σχετικά με τον βίο τους γνωρίζουμε λίγα πράγματα. Οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη των Αγίων ιστορούνται με θαυματουργικό και αποκαλυπτικό τρόπο από το έτος 1959 μετά Χριστόν. Από μία ανασκαφή που έγινε στην Θερμή της Λέσβου ανακαλύφθηκε ο τάφος ενός αγνώστου προσώπου που, όπως αποκαλύφθηκε στην συνέχεια σε συνεχή οράματα, ανήκε στον Άγιο Ιερομάρτυρα Ραφαήλ, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Οσιομάρτυρα Νικόλαο τον Διάκονο και την Αγία Παρθενομάρτυρα Ειρήνη. Ο τάφος και το λείψανο του Αγίου Νικολάου ανακαλύφθηκε το 1960, ένα χρόνο μετά δηλαδή, από του Αγίου Ραφαήλ. Ο Άγιος Ραφαήλ καταγόταν από τους μήλους της Ιθάκης και γεννήθηκε περί το έτος 1410 μετά Χριστόν. Το κοσμικό του όνομα ήταν Γεώργιος Λασκαρίς ή Λασκαρίδης και ο πατέρας του ονομαζόταν Διονύσιος. Προτού γίνει κληρικός, είχε σταδιοδρομήσει στον Βυζαντινό στρατό και έφτασε μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Σε 35 ετών γνώρισε έναν ασκητικό και σεβάσμιον γέροντα, τον Ιωάννη, ο οποίος και τον προσήλκησε στην εν Χριστώ ζωή. Κάποια Χριστούγεννα, ο γέροντας αυτός κατέβηκε από τον τόπο της ασκήσεώς του για να εξομολογήσει και να κοινωνήσει τους στρατιώτες και κήρυξε τον Λόγο του Θεού. Τότε ο αξιωματικός Γεώργιος, ο μετέπειτα Άγιος Ραφαήλ, όταν ο γέροντας κατέβηκε ξανά τα Θεοφάνεια, αποχαιρέτησε τους υπολείπους στρατιώτες και ακολούθησε τον γέροντα. Μετά από την κουρά του σε μοναχό, όπου έλαβε και το όνομα Ραφαήλ, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, αλλά τιμήθηκε και με το αξίωμα του αρχιμανδρίτου και του πρωτοσυγγέλου. Μαζί με τις άλλες αποκαλύψεις, ο Άγιος Ραφαήλ απεκάλυψε ότι απεστάλλει από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Εσπερία, στην πόλη της Γαλλίας που ονομάζεται Μορλέ, για να εκπληρώσει την εντολή που του ανατέθηκε. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα λίγο πριν από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Ακόμη απεκάλυψε ότι κήρυξε τον Λόγο του Θεού στην Αθήνα, στον λόφο που βρίσκεται το μνημείο του Φιλοπάππου. Λίγα χρόνια πριν την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, περί το έτος 1450, ο Άγιος βρέθηκε εξόριστος στην Θράκη και στην Μακεδονία, διότι δεν ήθελε να συμμετάσχει στο μυαρό συλλήτουργο που θα γινόταν στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινουπόλεως, στο οποίο θα λάμβαναν μέρος και οι ενωτικοί, οι Ορθόδοξοι δηλαδή, που ήθελαν να υποταχθούν στον Πάπα, καθώς επίσης και καρδινάλοι του Πάπα. Ο Άγιος, επειδή δεν ήθελε να συγκοινωνήσει με αυτά τα πρότυπα, γιατί το απαγόρευαν οι ιεροί κανόνες, διαμαρτυρήθηκε με αποτέλεσμα να εξοριστεί από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Κοντά στον Άγιο Ραφαήλ βρισκόταν εκείνο το διάστημα ο Άγιος Νικόλαος ως υποτακτικός, ο οποίος στη συνέχεια εκάρει μοναχός και χειροτονήθηκε διάκονος. Η καταγωγή του Αγίου Νικολάου ήταν από τους Ράγους της Μυδίας της Μικράς Ασίας, ωστόσο μεγάλωσε και ανδρώθηκε στην Θεσσαλονίκη. Μόλις έπεσε η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι εισέβαλαν ορμητικά στην Θράκη και καταλήθηκε οριστικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ο φόβος για γενικούς διωγμούς κατά των χριστιανών στάθηκε ως αφορμή να καταφύγει ο Άγιος Ραφαήλ με την συνοδεία του από το λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως στην Μυτιλήνη. Εκεί εγκαταστάθηκε μαζί με άλλους μοναχούς στην παλαιά Ιερά Μονή του Γενεσίου της Θεοτόκου, η οποία στο παρελθόν ήταν γυναικεία και ήταν χτισμένη στον λόφο Καριές, κοντά στο χωριό Θέρμη. Ηγούμενος της Μονής στην συνέχεια εξελέγει ο Άγιος Ραφαήλ. Έπειτα από μερικά χρόνια, το έτος 1463 μετά Χριστόν, 9 χρόνια μετά από την άλωση της πόλης, η Λέσβος έπεσε στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι σε μία επιδρομή τους στο μοναστήρι συνέλαβαν τον Άγιο Ραφαήλ και τον Άγιο Νικόλαο την Μεγάλη Πέμπτη του ιδίου έτους. Ακολούθησαν σκληρά και ανηλαιή βασανιστήρια και ο Άγιος Ραφαήλ μαρτύρησε διασφαγής με πολύ βίαιο τρόπο. Τον έσυραν με τη βία τραβώντας τον από τα μαλλιά και την γενιάδα, τον κρέμασαν από ένα δένδρο, τον χτύπησαν βάναυσα, τον τρύπησαν με τα πολεμικά τους όργανα αφού προηγουμένως τα πυράκτωσαν σε δυνατή φωτιά και τελικά τον έσφαξαν πριονίζοντάς τον από το στόμα. Του έκοψαν τη σιαγώνα. Σε μερικές θαυματουργικές εμφανίσεις του ο Άγιος Ραφαήλ φαίνεται να συνοδεύεται από πολλούς δορυφορούμενους τρόπον τεινά, οι οποίοι διάνυσαν πριν από αυτόν τον ασκητικό βίο στην Μονή των Καριών, όπως είπε σε εκείνους που τα έβλεπαν αυτά. Απεκάλυψε επίσης ότι η μονή αυτή, η οποία ήταν γυναικεία, υπέστη επιδρομή από τους αιμοχαρείς πειρατές κατά το έτος 1235 μετά Χριστόν. Κατά την επιδρομή εκείνη αγωνίστηκε μαζί με τις άλλες μοναχές τον υπέρ του Χριστού καλόν αγώνα η εκ Πελοποννήσου ηγουμένη Ολυμπία και η αδελφή της Εφροσύνη. Η Ολυμπία τελειώθηκε αθλητικός στις 11 Μαΐου του έτους 1235 και εμφανίστηκε μαζί με τον Άγιο και Θαυματουργό Ραφαήλ σε οράματα. Ο Άγιος Νικόλαος ξεψύχησε ύστερα από βασανισμούς, από ανακοπή καρδιάς, δεμένος σε ένα δένδρο. Μαζί με τους δύο αυτούς Αγίους μαρτύρησε και η μόλις 12 ετών νεάνιδα Ειρήνη, η θυγατέρα του Βασιλείου του Προεστού, η οποία και εμφανίζεται μαζί τους. Αυτή μαρτύρησε ως εξής. Οι ασεβείς αλόθρησκοι της απέκοψαν το ένα χέρι και ακολούθως την έβαλαν σε ένα πιθάρι και κατέκαυσαν την αγνή αυτή παρθένο υπό τα βλέμματα των γονέων της, οι οποίοι και θρηνούσαν γοερά για τον φρικτό θάνατο του παιδιού τους. Με τους Αγίους συνεμαρτύρησαν ο μνημονευτής πατέρας της Αγίας Ειρήνης, ο Βασίλειος, η σύζυγός του Μαρία, το μόλις 5 ετών τέκνο τους Ραφαήλ, η ανιψιά τους Ειρήνη, ο δάσκαλος Θεόδωρος και ο ιατρός Αλέξανδρος, οι οποίοι γιορτάζουν μαζί με τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη. Τα οστά τους βρέθηκαν κοντά στους τάφους των τριών Αγίων, μέσα σε ξεχωριστούς τάφους. Το μαρτύριο όλων αυτών των Αγίων συνέβη την Λαμπροτρίτη της Διακαινησίμου, 9 Απριλίου του έτους 1463 μετά Χριστόν. Έπειτα από θαυματουργικές υποδείξεις των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, έγινε γνωστή η ύπαρξη των λειψάνων τους και επεδείχθησαν τα σημεία όπου βρίσκονται οι τάφοι τους. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.